εργάτες από το Μπαγκλαντές στο Πακιστάν. Σήμερα είναι η μέρα της παγκόσμιας μετανάστευσης. Οι Έλληνες σε τούτη εδώ τη χώρα που έχετε έρθει και δουλεύετε πολύ σκληρά, σε πολύ δύσκολες απάνθρωπες συνθήκες, ντροπιαστικές συνθήκες για μας τους Έλληνες, πρέπει να ξέρετε ότι τούτη εδώ η χώρα έχει δώσει και εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες άλλες χώρες που έχουν ζήσει τις ίδιες και παρόμοιες συνθήκες. Ορισμένοι τα αφεντικά θέλουν στον ελληνικό λαό να τον κάνουν να ξεχάσει πως έζησαν οι δικοί του άνθρωποι στα ξένα μέρη, οι οποίοι ζούσαν στις ίδιες συνθήκες, όπως ζείτε και εσείς σήμερα, μέσα στις λάσπες, μέσα στις ακαθαρσίες, μέσα στη βρωμιά, δουλεύοντας τις πιο σκληρές συνθήκες, μέσα στα χωράφια και βγάζοντας τον πλούτο, τον κόκκινο χρυσό, όπως λένε εδώ στην Ελλάδα, που το καρπώνονται άλλοι. Είναι ευθύνη όλων μας, όλων των προοδευτικών ανθρώπων, να σταματήσουμε αυτή τη μεγάλη αδικία. Να σταματήσουμε αυτές τις ντροπιαστικές εικόνες. Απευθυνόμαστε περισσότερο και εδώ από την Νέα Μανολάδα και στα αυτιά που υπάρχουν και ξέρουμε ότι μας ακούνε εδώ στο χωριό αλλά και στα άλλα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Αυτή η ντροπή πρέπει να σταματήσει, δεν συμφέρει κανέναν. Συμφέρει μόνο τα μεγάλα αφεντικά που στο κάτω-κάτω της γραφής ποτέ στη ζωή τους δεν έχουν λασπώσει τα πόδια τους και ούτε πρόκειται να τα λασπώσουν. Αυτή η ντροπή πρέπει να σταματήσει γιατί δεν συμφέρει ούτε τους Έλληνες αγρότες, δεν συμφέρει ούτε τους Έλληνες βιοπαλαιστές, δεν συμφέρει κανέναν παρά μόνο από αυτούς που ζουν από το μόχθο όλων των υπόλοιπων, από τον υδρότα όλων των υπόλοιπων που ποτέ στη ζωή τους δεν έχουν υδρώσει το μέτωπό τους. Ποτέ στη ζωή τους δεν έχουν παγώσει, ποτέ στη ζωή τους δεν έχουν δει τα παιδιά τους να ζουν σε αυτές τις συνθήκες. Λοιπόν, είναι ευθύνη όλων μας να σταματήσει αυτό το έσχος. Οι εργάτες να μένουν σε σπίτια κανονικά, να έχουν γιατρό, να μπορούν να κάνουν μπάνιο και να πλένονται μετά τη δουλειά τους, να μπορούν να έχουν χαρτιά, κανένας να μην είναι παράνομος. Είναι μεγάλη ντροπή. Την ίδια ώρα που αποκαλύφθηκε κύκλωμα μέσα στην αστυνομία που έδινε χαρτιά στους μεγαλύτερους εγκληματίες της Ευρώπης να μην δίνουν χαρτιά στους ανθρώπους που δουλεύουν στα χωράφια. Αυτό το έγκλημα πρέπει να σταματήσει. Οι εργάτες πρέπει να έχουν χαρτιά, πρέπει να έχουν ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, να μπορούν να ταξιδέψουν, να δουν τα παιδιά τους, να φέρουν εδώ τις οικογένειές τους. Δεν πρέπει να σταματήσουμε αν δεν λυθεί αυτή η μεγάλη αδικία. Για χαρά, καλό κουράγιο, καλή δύναμη στον αγώνα, θα είναι δύσκολο, σκληρό, αλλά χωρίς αγώνα δεν γίνεται τίποτα, το ξέρετε πολύ καλά. Για χαρά.